Δημάρχο, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, για να ενημερωθούμε για το πρόσφατο ταξίδι του στην Αθήνα, που αφορά βέβαια σε θέματα της Καλύμνου και είχε και συναντήσεις με υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς. Πάμε να μάθουμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε σε αυτό το ταξίδι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Μαϊδη, καλημέρα κύριε. Καλή σας ημέρα. Πριν πούμε όμως για το ταξίδι, να ζητήσω ακόμα μια φορά συγγνώμη από τον καλυμνιακό λαό για το θέμα της συγκοινωνίας. Δυστυχώς παραλάβαμε μια τραγική κατάσταση. Πέντε λεωφορεία δυστυχώς είναι τελείως προβληματικά. Προσπαθήσαμε να νοικιάσουμε από τους εδώ έχοντες λεωφορεία για να εξυπηρετήσουμε στοιχειοδός την κατάσταση. Κάποιες ώρες μας βοήθησε ένας από τους επαγγελματίες. Δεν υπάρχουν τώρα, κάνω και επαφές με ιδιώτες εκτός Καλύμνου, διότι οι προοπτικές για να έχουμε τουλάχιστον 2-3 λεωφορεία είναι δυσίωνες. Εγώ δεν θα πω, λέω ότι είναι δύσκολες. Τώρα περιμένουμε να έρθει ένα συνεργείο από την ΚΟΟ που έχει το ένα εκ των δύο των αυτοκινήτων που δόρισε ο κύριος Χαλίκος. Γιατί το φέραμε μέσα χθες, έκαμε ένα δρομολόγιο, ξαναμπλοκάρισε πάλι το ηλεκτρονικό του σύστημα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ζητώ συγγνώμη από τον καλυμνιακό λαό για την ταλαιπωρία την οποία υφίσταται. Τώρα, το ταξίδι στην Αθήνα είχε πολλά ενδιαφέροντα. Είχα μια δίωρη συνάντηση με τον υφυπουργό τουρισμού, τον κύριο Μάνο Κόνσολα, που δεν θα τον ευχαριστήσω γιατί πραγματικά δείχνει ενδιαφέρον πολύ. Θα είναι στυλοβάτης σε πολλά θέματα που άπτονται του τουρισμού όσον αφορά την Καλύμνο. Καλό είναι αυτό πολύ. Εκεί ήταν παρόν, διότι γνώριζα ότι θα πάω, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κρουαζιέρας, ο Θόδωρος ο Κόντες, με τον οποίο συμφωνήσαμε ότι το 20 η Καλύμνος θα μπει στο πρόγραμμα για να προσεγγίζουν το λιμάνι της Καλύμνου κρουαζιερόπλια. Και δεν θα είναι μία φορά κάθε δύο μήνες, θα είναι στο πρόγραμμα έτσι ώστε όπως συμβαίνει με τα άλλα νησιά να έχουμε και εμείς παρουσία κρουαζιεροπλίων. Υπάρχει ένα θέμα της αποβίβασης, εκεί θα δούμε. Με το λιμάνι μας. Με το λιμάνι μας, εκεί θα βρούμε έναν τρόπο. Είμαι λάντζες ή με τα σκάφη της ΑΝΕΚ. Όπως γίνεται στην Πάτμο που καταφθάνουν τεράστια κρουαζιερόπλια και αποβιβάζουν όλο τον κόσμο με λάντζες. Θα δούμε τώρα οι επόμενες εβδομάδες. Είναι κρίσιμες διότι θα ξεκινήσουν οι επαφές με φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Διότι αν έχουμε. Γιατί μπήκε ένα θέμα, του λέω πρόεδρε. Όταν λέμε ότι θα προσεγγίζουν το λιμάνι, σου λέει, μου απάντησε στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, μπορεί να έχουμε μέχρι και 30 αφήξεις. Α, τόσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μία πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό, για το νησί το ίδιο, για όλη την κοινωνία της Καλύμνου. Άρα, μπορεί αυτή η Σιλιάντζες να είναι και τουριστική ατραξιόν. Μα αυτό λέω, γιατί μου είπε, αν δεν μπορεί να δώσεις λύση, θα συνεργαστούμε. Εσείς, εμείς και η ελληνική κρουαζιέρα με τους λατζιέριδες στην Πάτμο. Θεωρώ ντροπή να μην μπορούμε τώρα να οργανώσουμε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, πολύ σοβαρό, είναι ότι με νομοθετική ρύθμιση ξεμπλοκάρουν όλες οι δυσκολίες για το υποθαλάσσιο μας πάρκο. Επιτέλους δηλαδή, επιτέλους θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό, να οριοθετηθεί το θαλασσινό τμήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η είδηση, αν θέλετε, της συνάντησης που έγινε με τον υφυπουργό τον Μανώλη τον Κόνσολα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα και το τρίτο, ότι μέχρι το Πάσχα στην Καλύμνο θα υπάρχει διεθνής συνάντηση, συνέδριο θα το πω εγώ, σε συνεργασία του Δήμου Καλυμνίων και του Υπουργείου Τουρισμού για την κατάρρηση, αυτό που λέμε καταρρητικό τουρισμό. Και το τέταρτο το οποίο έκλεισε είναι ότι το Διεθνές Αναρρίχνικο Φεστιβάλ αναρρίχησης του χρόνου θα τεθεί υπό την αιγίδα του ίδιου του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ ουσιαστική συνάντηση. Ναι. Πήγαμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που νομίζω απασχολούν τον τουρισμό για το νησί μας, αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και είχα χθες, για να κλείσουμε έτσι, μια τηλεφωνική επαφή με τον Κουσκούκη, τον πρόεδρο της Επιτροπής
πιστοποίηση των ιαματικών πηγών, ο οποίος μου είπε: «Δήμαρχε, είμαι στη διάθεσή σου προκειμένου να βρούμε τρόπους ανάπτυξης των πηγών, των ιαματικών πηγών στην Κάλυμνο». Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια διαμορφώνεται μια δυναμική ξεχωριστή, ναι, για τα τουριστικά θέματα της Κάλυμνου. Εγώ συνεργάζομαι εδώ και με μονομένα άτομα, αλλά και με φορείς, ναι, αναφορικά με ζητήματα που έχουν σχέση με το ποδήλατο στο βουνό της Κάλυμνου, για τις γαλάζιες σημαίες, mm-hmm, που η Κάλυμνος πρέπει να έχει και αυτή να είναι στο χάρτη των γαλάζιων σημαίων. Υπάρχει μια διαδικασία, θα έλεγα μια εργώδης προσπάθεια που γίνεται. Αξιοποιώ ό,τι ανθρώπινο δυναμικό έχω στη διάθεσή μου, ιδιώτες, τον Δήμο κλπ. Προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Να έχουμε αυτά αποτελέσματα, μακάρι, κύριε Μαγκή και κύριε Χαραμαλά. Άρα λοιπόν το αναρχητικό μας φεστιβάλ θα γίνει εκ των ενόντων. Τώρα θα γίνει εκ των ενόντων. Φαντάζομαι ότι θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Εγώ το έχω πει εδώ και μήνες σε εσάς πολλές φορές. Του χρόνου θα γίνει ένα φεστιβάλ όπως το έκανε η North Face και μάλιστα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτό σημαίνει πολλά. Και κρατάμε βέβαια και το καταδυτικό. Το καταδυτικό είναι σημαντικότατο. Σημαντικότατο το ζήτημα. Υφυπουργό εδώ όταν ήρθε. Ακριβώς. Ο Μάνος κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Και στηρίζει το νησί με όλες τις δυνάμεις. Και το άλλο ραντεβού που είχα ήταν με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας που έχει σχέση με τον περιφερειακό δρόμο. Δεν θα σας πω τίποτα. Είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες. Είδα τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας για αυτό το θέμα. Ναι. Και βέβαια είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ έκανα κάποιες κινήσεις σε επίπεδο Ρόδου που πρέπει να υπάρξουν κάποιες απαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, μόλις θα είμαστε εμείς έτοιμοι, θα δοθεί εντολή να ξεκινήσει το έργο. Πρόσωρο ταχώς πάμε δηλαδή. Καλές ειδήσεις. Ακούστε, εγώ δεν θα πω πρόσωρο ταχώς ή έτσι ή αλλιώς. Εγώ λέω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Οι μηχανές είναι σε πολύ υψηλές στροφές, χιλιάδες στροφές. Βέβαια υπάρχουν θέματα. Βλέπετε τη συγκοινωνία. Απόψε 6 ώρα έχω συνάντηση με τον Σύλλογο Γονέων και δε μόνο με τους γονείς στο χωριό για το θέμα των δύο τάξεων που απαιτούνται προκειμένου το γυμνάσιο να δουλεύει ολοκληρωμένα, και ελπίζω το δημοτικό σχολείο να παραχωρήσει αυτές τις αίθουσες. Να παραχωρήσει και να ανταποκριθεί. Γιατί χθες την ώρα που εγώ ήμουν στο τρίτο, στα πλαίσια του αγιασμού, από εκεί υπήρχε μια πολεμική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν αυτό συνάδει με την εύρυθμη λειτουργία. Τα σχολεία δεν ανήκουν σε κανένα. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου Καλυμνίων και διατίθενται για την εξυπηρέτηση όλων των μαθητών. Δεν μπορεί ο ένας να έχει αίθουσα καλλιτεχνική και ο άλλος να μην έχει αίθουσα διδασκαλίας. Να βρει εκεί που κάνει τα καλλιτεχνικά, να τα κάνει σε κάποια άλλη αίθουσα με τον τρόπο που οι δάσκαλοι ξέρουν καλύτερα από μένα και να μην έρχεται τώρα ο Δήμος σε δύσκολη θέση προκειμένου να κάνει τα αυτονόητα, να γίνουν τα αυτονόητα. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση σε όλους τους χωριανούς, απόψε αν προλάβετε να τα βγάλετε στον αέρα, να είναι παρόντες σε αυτή τη διαδικασία, ανεξάρτητα αν είναι του δημοτικού γονείς ή του γυμνασίου. Απόψε πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ που είδατε εδώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δημαρχή. Υπάρχει πάντως ένταση και πίεση. Να είστε καλά.